καινοτόμο και ο Άμπελ Φερέιρα, να το ψάξει, να το δει, να δει ποιο είναι ο καλύτερο αθλητή του σε επίπεδο αερόβιων τρεξιμάτων, ναι. Δηλαδή σε επίπεδο ρυθμού, σταθερού ρυθμού, που νομίζω ο Μάτο το έχει, γιατί είναι έξυπνο αθλητή γενικότερα, θα ήθελα να το πειραματιστεί. Του ταιριάζει. Αυτορυθμίζει το βιολογικό του ρολόι στο 90. Είναι πολύ καλέ κατανομέ δυνάμεων. Ναι, δηλαδή, ξέρει πώ θα τρέξει, ξέρει σε τι εντάσει πάει το παιχνίδι. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Και ένα παίκτη ο οποίο στον άξονα μπορεί να σου ρίχνει με το κεφάλι και να εκτελέσει, δηλαδή και σε open play, τον χρειάζεσαι. Ναι. Γι' αυτό ήθελα να δω μια φορά τον Μάτο στο χάρι. Βλέπει πάντω σε ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Ή ο Ροντρίγο να παίξει αμυντικό σε ένα, χαφ. Δηλαδή, σε ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ βλέπει ότι πάλι η Αχίλλειος πτέρνα του είναι τα χάφ του. Λογικό. Μου αρέσει ο Λίπη. Δεν αντικαταστάθηκε. Δεν κλείσανε τι τρύπε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλό. Και χάνει την ευκαιρία να γίνει ακόμα καλύτερος, μην έχοντας πολύ καλά χαφ. Δηλαδή, έξω δεξιά, έξω αριστερά, center for, δεύτερο center for, τετράδα άμυνας, goalkeeper, ο οποίος εχθές στα δύο γκολ λες υπάρχει θέμα, αλλά οι άλλοι ασχολούνται με τα κοτσιδάκια.